Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Πολύ καλημέρα αγαπητές φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε για να σκεφτούμε, να πάρουμε το μυαλό μας να σκεφτεί λιγάκι για το, για την περίοδο την οποία ζούμε, αυτή τη μακρά περίοδο της αναμονής, του περίμενε. Έχουμε μάθει και στο στόμα μας βρίσκεται κάθε μέρα το ρήμα «περιμένω», το οποίο το έχουμε ξεκινήσει να το κλείνουμε σε όλες τις πτώσεις. Να δούμε λοιπόν πόσο θα περιμένουμε ακόμα. Πάντως περιμένουμε. Καλά κάνουμε και περιμένουμε να φάμε τα μούτρα μας και να ησυχάσουμε. Θα έλεγα ότι καλό είναι να σκεφτούμε πάλι σε τι πλαίσιο ζούμε. Γιατί ανάλογα με το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, έρχονται και τα γεγονότα, έρχονται και οι επιπτώσεις από το πλαίσιο της ζωής που έχουμε μπροστά μας και που βιώνουμε. Ποιο είναι αυτό? Είναι ένα σύστημα κατοχής και δικτατορίας. Όταν λέμε κατοχή και δικτατορία, είναι ένα θανάσιμο δίδυμο. Διότι από τη μια μεριά έχεις ξένες δυνάμεις οι οποίες είναι οι επικυρίαρχες στον τόπο σου και από την άλλη έχεις μια αυθαιρεσία, ένα ετσιθελισμό, μια αυταρχικότητα, μια άρση στοιχειωδών κανόνων δημοκρατικής ζωής μέσα σε αυτό που λέμε πολιτεία, και που εκφράζεται σε κάθε στιγμή από αυτούς οι οποίοι τελικά δεν κυβερνάνε βέβαια οι ίδιοι, αλλά είναι εντολοδόχοι των ξένων δυνάμεων, δηλαδή των κατακτητών. Και το λέω αυτό γιατί να δούμε τι σημαίνει κατοχή. Κατοχή είναι το πλαίσιο εκείνο κατά το οποίο αποφασίζει για το τι θα συμβεί μέσα σε ένα κράτος μια ξένη δύναμη, και αυτό το οποίο αυτή αποφασίζει, αυτό και εκτελείται. Αυτό δεν έχουμε σήμερα, αυτό δεν βιώνουμε. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει αυτόβουλα όσον αφορά την πολιτική την οποία θα εφαρμόσει? Υπάρχει κυβέρνηση σήμερα, ή όχι μόνο σήμερα, το σήμερα είναι διαχρονικό στην προκειμένη περίπτωση, η οποία συναρτά την παρουσία της από την ευμάρεια του λαού και την κατοχύρωση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας του κράτους, ή απλά εκτελεί εντολές τις οποίες παίρνει απ' έξω και επιτηρείται μάλιστα για όσον αφορά την πιστή εφαρμογή τους. Και πώς επιτηρείται? Από τους εκπροσώπους που έχουν οι ξένοι κατακτητές, δεν λέω δανειστές, κατακτητές είναι, στον τόπο μας για να επιβλέπουν ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τη δικτατορία, η δικτατορία δεν γίνεται μόνο με το στρατό, με τα τάγκς, με τη βία ας πούμε την εμφανή. Γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Άλλωστε και η κυρία Κωνσταντοπούλου το είχε επισημάνει αυτό πριν τις εκλογές βέβαια, λέγοντας ότι δικτατορία δεν γίνεται μόνο με τα τάγκς αλλά και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και είχε απόλυτα δίκιο. Βιώνουμε λοιπόν ένα σύστημα, ένα καθεστώς το οποίο είναι εντελώς παράνομο, εντελώς αντισυνταγματικό και για το οποίο εμείς είμαστε απλοί θεατές και δεν αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας. Εδώ έχουμε για μια περίπτωση στην Ελλάδα η οποία είναι μοναδική στον κόσμο, στην ιστορία του κόσμου, ότι η κατάκτησή μας και η κατοχή δεν επιβλήθηκε από κάποιους απ' έξω, δεν ήρθαν κάποιοι απ' έξω οι οποίοι μας καταλάβανε, αλλά τους προσκαλέσαμε να έρθουν για να μας καταλάβουν.
δεν ήρθανε από μόνοι τους. Εμείς τους καλέσαμε και τους είπαμε ελάτε να μας καταλάβετε, γιατί εμείς είμαστε ένας λαός ο οποίος είναι άχρηστος, είναι τεμπέλης, είναι ανίκανος και δεν αξίζει να ζει ελεύθερος. Άρα θέλουμε εσάς εδώ να έρθείτε για να μας κυβερνήσετε και σας παραδίδουμε την εθνική μας κυριαρχία. Αυτό έγινε, όπως είναι γνωστό, το Μάη του 10 από τον Γεώργιο το Β' Παπανδρέου, είχαμε και τον Α' προηγουμένως τον παππού, και βεβαίως άλλο που δεν θέλανε από το να έρθουνε για να εκπληρώσουν το θεάρεστο έργο τους. Και πώς ήρθανε, πώς τους έφερε αυτός ο Κύριος? Τους έφερε με ένα πλήρως και παράνομο αντισυνταγματικό τρόπο, διότι το να εκχωρείς την εθνική σου κυριαρχία ανεφόρον και αμετάκλητα είναι το ύψιστο έγκλημα που μπορείς να κάνεις σε ένα κράτος, όντας μάλιστα και ο κυρίως εκπρόσωπος αυτού του κράτους, δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Επικαλεστήκανε ότι αυτό έγινε με βάση το Σύνταγμα, διότι το άρθρο 28 του Συντάγματος προβλέπει την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, οπότε όλα έχουν καλώς. Όμως αυτό είναι ένα ψέμα, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια απάτη, διότι καταρχήν το άρθρο 28 δεν δίνει αυτό το δικαίωμα. Απλά λέει ότι μπορείς να εκχωρήσεις μέρος της εθνικής σου κυριαρχίας κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε κάποιον συγκεκριμένα, σε ένα σύνολο δηλαδή συγκροτημένο, στο οποίο θέλεις να ανήκεις και εσύ, και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχεις, για τη συμμετοχή σου αυτή θα πρέπει να κάνεις κάποιες παραχωρήσεις όσον αφορά την πλήρη αυτοτέλεια, την πλήρη ανεξαρτησία σου. Να δούμε αυτό αν συνέβη, καταρχήν με το κατά πώς προβλέπει το Σύνταγμά μας. Το Σύνταγμά μας λοιπόν, πέραν το ότι αυτή η διάταξη εμένα δεν μου αρέσει καθόλου μα καθόλου και δεν έπρεπε να υπάρχει, γιατί η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας δεν μπορεί να γίνεται ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε χάρη της κουβέντας ότι έγινε αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε μέρος σε αυτό το θεάρεστο σύνολο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Όμως ακόμα και το άρθρο 28 βάζει κάποιες προϋποθέσεις, ελάχιστες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Καμία από αυτές δεν τηρήθηκε, καμία από αυτές. Οι προϋποθέσεις λοιπόν τις οποίες βάζει, για να το ξαναθυμηθούμε, γιατί πρέπει να αυτά τα πράγματα τα έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια, γιατί όταν εκχωρείς την εθνική σου κυριαρχία εκχωρείς την πατρίδα σου, και όταν εκχωρείς την πατρίδα σου δεν μπορείς να εφαρμόσεις απολύτως καμία δική σου πολιτική, αλλά πρέπει να είσαι υπάκουος στα κελεύσματα εκείνων στους οποίους κάνεις αυτή την εκχώρηση. Λέει λοιπόν το άρθρο 28 στην παράγραφο 2 ότι για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωριστούν με συνθήκη ή συμφωνία σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. Για να εξυπηρετηθεί λοιπόν σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί συνεργασία με άλλα κράτη. Εδώ δεν έχουμε απλώς συνεργασία με άλλα κράτη. Δεν έχουμε χωρίσει αυτή την κυριαρχία με άλλα κράτη μόνο, αλλά την έχουμε εκχωρήσει ακόμα και όσον αφορά τους διάφορους δανειστές, ακόμα και την ΠΥΜΚΟ. Γιατί αυτοί επιβάλλουν συστήματα οικονομικά στον τόπο μας, στα οποία εμείς υπακούμε. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο, δεν ψηφίστηκε από 180 βουλευτές, δηλαδή τα 3/5 της Βουλής. Δεν πέρασε και δεν ψηφίστηκε ποτέ από τα 3/5 της Βουλής. Επίσης, στην παράγραφο 3 το ίδιο άρθρο μας λέει
ότι η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών, όπως είπαμε προηγουμένως, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής της κυριαρχίας, εφόσον αυτό υπαγορεύεται, να το θυμηθούμε πάλι, από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας. Από όλα αυτά δεν έχει υπάρξει απολύτως τίποτε. Απλώς με το «έτσι θέλω» φέρανε τους ξένους κατακτητές στην Ελλάδα, απαξιώνοντας εντελώς τη λαϊκή βούληση, τον ελληνικό λαό. Και η διάταξη αυτή έχει και μια ερμηνευτική δήλωση, ένα αστερίσκο δηλαδή στο τέλος της, το 28, που μας λέει ότι το άρθρο αυτό αποτελεί το θεμέλιο για τη συμμετοχή της χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δηλαδή ότι ετέθη αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνει σε αυτό που λέμε ολοκλήρωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δηλαδή τι, να υπάρξει μια κοινή πολιτική, ένα κοινό κράτος, ας το πω έτσι, στην Ευρώπη, το οποίο να έχει τις ίδιες, του οποίου οι πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις ζώντας σε ένα κράτος δικαίου και σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ετέθη, όχι για να κόβει τους ποπούς των Ελλήνων, όχι για να ξεπουλάει την δημόσια περιουσία του, αλλά και την ιδιωτική του περιουσία, και οτιδήποτε άλλο είναι συνεπακόλουθο. Επίσης, συνοδό με το άρθρο 28 του Συντάγματος, έχουμε και το άρθρο 36, θα σας το διαβάσω επιλέξει τι λέει, για να δούμε εάν ετηρήθηκε αυτό. Άρθρο 36 λοιπόν, παράγραφος 1. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετήρησε οπωσδήποτε τον ορισμό του άρθρου 35 παράγραφος 1, το οποίο αναφέρει ότι καμία πράξη δεν εκδίδει χωρίς να υπάρχει πρόταση, ας το πω έτσι, του αρμόδιου υπουργού, ο οποίος είναι και υπεύθυνος, φέροντας την πολιτική ευθύνη για αυτή την ενέργεια του Προέδρου. Εκπροσωπεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι, εκπροσωπεί διεθνώς το κράτος, κηρύσσει πόλεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη Βουλή με τις αναγκαίες διασαφίσεις όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του κράτους το επιτρέπουν. Παράγραφος 2. Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο, το 28 δηλαδή, ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που να τις κυρώνει. Εδώ αυτό το άρθρο τι μας λέει? Μας λέει ότι ο αρμόδιος, εκείνος που ήταν αρμόδιος κατά το Σύνταγμα να προχωρήσει σε αυτή τη συνεργασία, σε αυτή τη συνθήκη, σε αυτή τη συμφωνία, ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος έπρεπε να υπογράψει το σχετικό διάταγμα και να το πάει στη Βουλή μετά για να περιβληθεί με τυπικό νόμο. Έγινε αυτό? Όχι. Όχι. Δεν τολμήσανε ακόμα και στον Παπούλια, που ήταν το alter ego τους, ο δικός τους άνθρωπος, να τον αφήσουν να υπογράψει αυτή τη συνθήκη με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά να πάει στη Βουλή να κυρωθεί με τυπικό νόμο, δηλαδή να εκδοθεί ένας νόμος που να κατοχυρώνει αυτή τη σύμβαση και τη σύμβαση ή την συνθήκη. Δεν έγινε ούτε αυτό. Συνεπώς τα πάντα έγιναν παράνομα, έγιναν με καταστρατήγηση των διατάξεων του Συντάγματος, του κεντρικά αυτών των δύο, του 28 και του 36. Συνεπώς, από τη στιγμή κατά την οποία
καταλήθηκε το Σύνταγμα στο σκληρό του πυρήνα, που σημαίνει στις διατάξεις εκείνες με τις οποίες ορίζεται τι είναι κράτος και πώς αυτό πρέπει να λειτουργεί ως προς τις διεθνείς του σχέσεις και την συμμετοχή του στο διεθνές γίγνεσθε, έχουμε μια κατάλυση της δημοκρατίας, και όχι μόνο, έχουμε μια κατάλυση του κράτους. Καταλύθηκε το κράτος. Άρα οτιδήποτε έχει προκύψει από εκεί και μετά είναι εντελώς αντισυνταγματικό και εντελώς παράνομο. Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε καμία κυβέρνηση από εκεί και μετά, από τη στιγμή εκείνη και μετά, καμία κυβέρνηση που προέκυψε και που υπάρχει, με όποιο τρόπο προέκυψε, γιατί όλες προκύψανε με αντισυνταγματικότητες κατά περίπτωση, είτε με την ανάθεση πρωθυπουργίας στον εξαίρετο κύριο Παπαδήμο, είτε με εκλογικές διαδικασίες. Σε κάθε εκλογική διαδικασία παραβιάστηκε και ένα άρθρο του Συντάγματος. Αλλά πέρα από αυτό, όλες αυτές οι κυβερνήσεις που προκύψανε από το Μάη του 10 και μετά είναι παράνομες, διότι έχει καταληθεί το κυρίαρχο του κράτους. Συνεπώς δεν μπορεί να εκδίδει καμία νόμιμη, κανένα νόμιμο νόμο, δεν ισχύει δηλαδή, οτιδήποτε έχει υπογράψει σαν νόμο δεν ισχύει, είναι αντισυνταγματικός. Συνεπώς και η προκήρυξη των εκλογών κατά περίπτωση που έχει γίνει είναι παράνομη. Από χέρι είναι παράνομη. Δεν αρκεί μόνο, δεν είναι παράνομες μόνο όλες οι κυβερνήσεις, γιατί όλες παραβιάσανε κάποιο άρθρο του Συντάγματος για να δημιουργηθούν, αλλά είναι απότοκοι της αρχικής κατάργησης του κράτους. Συνεπώς είναι όλες παράνομες. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: αφού είναι παράνομες όλες, με ποιο δικαίωμα αυτοί οι οποίοι παράνομες αντισυνταγματικές κατεξοχήν, έτσι, όχι απλώς παράνομες, αντισυνταγματικές, με ποια λογική όλοι αυτοί οι οποίοι παρέμεναν στο κοινοβούλιο από εκείνη τη στιγμή και μετά εξακολουθούν να παραμένουν όντας βουλευτές και παρουσιάζοντας τον εαυτό τους σαν εκλεγμένους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού. Δεν έχουν καμία νομιμοποίηση. Είναι όλοι παράνομοι, είναι όλοι δοσύλλογοι, είναι όλοι προδότες, γιατί θα έπρεπε από τη στιγμή κατά την οποία εκχωρήθηκε και καταλήθηκε το κυρίαρχο του κράτους, επαναλαμβάνω και τονίζω, το κυρίαρχο του κράτους σύμφωνα με το 28 και το 36, απλά να παραιτηθούν παρά αυτά, γιατί μπαίνοντας εκεί μέσα ορκιστήκανε ότι θα τηρούν το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν το Σύνταγμα έχει εντελώς καταληθεί με αυτές τις δύο διατάξεις, από πού και ως πού, με ποια νομική υπόσταση παρέμεναν και παραμένουν μέσα σε αυτό που λέγεται κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει κοινοβούλιο. Υπάρχει μία συνάθρηση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αποφασίζουν και διατάσσουν χωρίς να έχουν καμία απολύτως λαϊκή νομιμοποίηση. Οι εκλογές νομιμοποιούν τα πολιτικά κόμματα από τη στιγμή όμως εκείνη κατά την οποία οι διαδικασίες οι οποίες έχουν προηγηθεί είναι οι προβλεπόμενες, είναι νόμιμες. Εδώ δεν έχουμε καμία νομιμοποίηση, διότι από την αρχή, στην αρχή της έγινε κατάλυση του κράτους. Εντάξει. Βέβαια, αυτά είναι για πολλούς λεπτομέρειες, και άλλωστε σαν μια λεπτομέρεια, σαν μια γραφική διαδικασία αντιμετωπίζεται και το σύνολο του Συντάγματος. Και λένε πολλοί, έλα μωρέ, εντάξει τώρα να πούμε εκεί μένεις
ένα κείμενο είναι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Δεν είναι δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Ή είσαι συντεταγμένη πολιτεία ή δεν είσαι. Ή καθορίζεις δικαιώματα και υποχρεώσεις στους πολίτες σου σε μια συμφωνία μαζί τους για να υπάρχει μια ομαλή ροή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής ζωής ή όχι. Δεν γίνεται αλλιώς. Και όσο, όσο δεν προσεγγίζεις στην επίλυση των προβλημάτων τα οποία παρουσιάζονται κατά την άσκηση της εξουσίας, τόσο πιο κοντά φέρνεις τη λαϊκή αντίδραση, που κάποια στιγμή αυτή η λαϊκή αντίδραση θα κορυφωθεί και θα ξεσπάσει με τρόπους οι οποίοι ενδεχομένως να είναι και επικίνδυνοι για το σύνολο του λαού. Γιατί για να επαναφέρει ο λαός, γιατί ο λαός δεν επαναστατεί χωρίς λόγο. Την επανάσταση την προετοιμάζουν οι κυβερνήσεις. Δημιουργούν δηλαδή το πλαίσιο και τις αναγκαίες συνθήκες εκείνες οι οποίες επιβάλλουν στο λαό να αντιδράσει δυναμικά για να επαναφέρει τα δικαιώματά του και να επαναφέρει την πολιτεία, τη συντεταγμένη υποτίθεται πολιτεία, στο σεβασμό των υποχρεώσεών της. Και όταν λέμε πολιτεία, τι εννοούμε, τι είναι πολιτεία? Πολιτεία είναι απλά μια ανθρώπινη συνένωση που λειτουργεί οργανικά και κυριαρχικά για την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου, ενός ορισμένου σκοπού. Αυτό σημαίνει πολιτεία. Δηλαδή μαζευτήκαμε κάποιοι άνθρωποι σε ένα τόπο συγκεκριμένο, συνδεθήκαμε ο ένας με τον άλλο οργανικά, δηλαδή συνδεθήκαμε για να μπορέσουμε τόσο πολύ που να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να έχουμε μια επαφή μαζί μας και μια αλληλεξάρτηση μεταξύ μας για να μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν άνθρωποι, και βάλαμε σαν στόχο την εκπλήρωση ενός ορισμένου σκοπού. Ποιος είναι ο σκοπός? Να ζήσουμε με μια ομαλότητα, να ζήσουμε με συνθήκες οι οποίες να προσυδειάζουν στην ανθρώπινη φύση και, όπως λέμε, να προσεγγίζουν οι συνθήκες της ζωής μας το φυσικό δίκαιο. Το οποίο, ποιο είναι το φυσικό δίκαιο? Είναι εκείνο το οποίο έρχεται στην επιφάνεια από την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Πώς την εννοεί ο άνθρωπος, δηλαδή, ότι πρέπει να λειτουργεί σαν άνθρωπος και όχι σαν ένα περιθωριακό ή εγκληματικό στοιχείο. Αυτή είναι η αντιπαράθεση και η αντίθεση του φυσικού δικαίου από το θετό δίκαιο, δηλαδή από το δίκαιο εκείνο το οποίο ορίζεται από τους ανθρώπους, δηλαδή από τους νόμους οι οποίοι ψηφίζονται. Γι' αυτό και για να υπάρχει μια ένομη τάξη η οποία να μπορεί να λειτουργεί ομαλά, θα πρέπει αυτό το θετό δίκαιο, που σημαίνει αυτοί οι νόμοι δηλαδή οι οποίοι ψηφίζονται, αυτό είναι το θετό δίκαιο, να προσεγγίζουν τουλάχιστον κατά το δυνατόν το φυσικό δίκαιο, δηλαδή την ανάγκη του ανθρώπου να εκδηλώνει τα συναισθήματά του και να ζει έτσι όπως επιβάλλει η φύση του ανθρώπου. Και εδώ θέλω να θυμίσω τι είχε γράψει σε ένα βιβλίο του, στην αρχή του βιβλίου του, ένας από τους μεγάλους φιλοσόφους του 18ου αιώνα, ο Ζαν-Ζακ Ρουσό. Πολύ χαρακτηριστικά, με μία φράση που τα έλεγε όλα, ότι ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος και ζει αλυσοδεμένος. Όσο ζει αλυσοδεμένος, είναι φυσικό ότι θα δημιουργείται στο ψυχικό του κόσμο η ανάγκη της αντίδρασης. Αυτή την αντίδραση λοιπόν θέλει να αποφύγει ένα συντεταγμένο κράτος για να μπορεί να κινείται ομαλά. Συνεπώς έχουμε τι με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν? Έχουμε παραβίαση ενός άλλου άρθρου κορυφαίου, του τελευταίου άρθρου, του άρθρου 120 του Συντάγματος, που στην παράγραφο 3
μιλάει για το σφετερισμό της εξουσίας. Να το διαβάσουμε ακριβώς με τη διατύπωσή του, για να μην το πω περιγραφικά, και όπως σας έχω πει, λέω κάθε φορά, τα διαβάζω επιλέξει για να μην θεωρήσει κανείς ότι παραχαράσω τις όποιες διατάξεις ή τις όποιες έννοιες τις οποίες σας αναφέρω. Έτσι λοιπόν θα σας διαβάσω και αυτή για να δείτε ακριβώς τι ορίζει. Και μας λέει στην παράγραφο 3, επαναλαμβάνω, το άρθρο 120. Ο σφετερισμός με οποιοδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος. Ο σφετερισμός με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή το κλέψιμο της εξουσίας με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μιλάει, δεν συγκεκριμενοποιεί τον τρόπο, λέει με οποιονδήποτε τρόπο, άρα δεν θεωρεί ότι ο σφετερισμός της εξουσίας γίνεται μόνο με τα άρματα μάχης, αλλά με κάθε τρόπο, άρα και με, με την παραβίαση του συντάγματος και των νόμων από εκείνους οι οποίοι έχουν και την εξουσία και τη δυνατότητα και την υποχρέωση να τηρούν. Γιατί τώρα τι έχουμε? Έχουμε μια κοινοβουλευτική δικτατορία. Αυτό έχουμε. Το 67 μέχρι το 74 είχαμε στρατιωτική δικτατορία, είχαμε το ΕΑΤ ΕΣΑ, είχαμε τις εξορίες, είχαμε τα μπουντρούμια, είχαμε τι είχαμε, απ' όλα είχαμε τα καλά. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε μια πολιτική δικτατορία, μια κοινοβουλευτική δικτατορία. Αυτό έχουμε. Άρα έχουμε ένα σφετερισμό της εξουσίας, γιατί μας λέει ότι δεν έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο σφετερισμός πραγματοποιείται. Εντάξει. Και δεν παραγράφεται αυτό το αδίκημα, γιατί πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί η ένομη τάξη. Και από εκεί και μετά αρχίζει η παραγραφή, η οποία είναι 20 ετής, γιατί είναι κακούργημα. Άρα δεν έχουμε κανένα κίνδυνο το να τους μαζέψουμε κάποια στιγμή και να τους στείλουμε εκεί που πρέπει να τους στείλουμε. Απλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι, και να εμπεδώσουμε ότι έχουν διαπράξει το σφετερισμό της εξουσίας, και ο σφετερισμός της εξουσίας έχει πραγματοποιηθεί από όλους από τη στιγμή κατά την οποία παρέμειναν μέσα στο κοινοβούλιο μετά την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας ανεφόρων και αμετάκλητα. Ο καθένας την έχει σφετεριστεί αυτή την εξουσία με το δικό του τρόπο. Άλλος με το να ψηφίζει ναι, άλλος με το να κάθεται εκεί μέσα και απλώς να διαπιστώνει και να καταγγέλει. Τι ωραία, τι καλά. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, με λίγα λόγια. Έτσι. Και έχουμε μετά στη συνέχεια, σημειωτέων ότι πριν το σφετερισμό της εξουσίας, όλοι μα όλοι έχουν διαπράξει και κάτι άλλο. Και το αδίκημα του άρθρου 162 του ποινικού κώδικα. Δεν τον έχω μαζί μου τον ποινικό κώδικα, σας δίνω το νούμερο να πάτε να το δείτε με τα ματάκια σας. Που λέει, αναφέρεται στην εξαπάτηση ψηφοφόρων, έτσι τη χαρακτηρίζει, εξαπάτηση ψηφοφόρων, και είναι πλημέλημα. Βέβαια, σιγά τα ΟΑ, η ποινή η οποία προβλέπεται είναι μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος, σιγά εδώ πέρα θα αντιμετωπίσουν, δεν ξέρω εάν αντιμετωπίσουν και θανατική καταδίκη, αλλά τα ισόβια είναι σίγουρα. Οπότε η ποινή των μέχρι 2 ετών φυλάκισης είναι ένα απλός ορντεύρ. Όμως και αυτό έχει καταστατηγηθεί πριν το σφετερισμό της λαϊκής εξουσίας, διότι θυμόμαστε όλοι, ξεκινώντας από τον Κοπηλάτη που λέγαμε στην αρχή, το τι υποσχόντουσαν απαντές πριν τις εκλογές, και αμέσως μετά την επομένη μέρα αρχίζαν να εφαρμόζουν τα εντελώς αντίθετα. Όλοι μέχρι σήμερα, όλοι. Ο Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν, ο άλλος έλεγε και μάλιστα είχε διαγράψει και την κυρία Μπακογιάννη, γιατί είχε ψηφίσει κατά του μνημονίου. Έτσι,
και έλεγε θα διαπραγματευτώ, θα κάνω, θα φτιάξω, θα ράνω και θα αποκαταστήσω την ομαλότητα και διάφορα τέτοια καλαμπούρια στα Ζάπιο 1, 2, 3, 5, 10, 15. Αλλά και πρόσφατα ακόμα ο κύριος Τσίπρας, ας πάρει κάποιος να δει τι δήλωνε ότι θα, τι πολιτική θα ασκήσει και στην προεκλογική περίοδο, σε όλη την προεκλογική περίοδο, αλλά και στις δηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη, τις τελευταίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την ομιλία του στη Βουλή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις, όπου δήλωνε με παλόμενο ύφος, εκεί πέρα παλόμενη φωνή από συγκίνηση, ότι θα τηρήσει κάθε λέξη του συντάγματος, και τι διαπράττει αυτή τη στιγμή, τι κάνει τώρα. Ολοκληρώνει το ξεπούλημα που είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενοι. Και δεν είναι να πει κανείς ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόσανε άρχισε να εφαρμόζεται έστω ρε παιδί μου μετά από 2 χρόνια, από 3 χρόνια. Δηλαδή να μπορούν να ισχυριστούν ότι αλλάξανε πάρα πολύ, μεταβλήθηκαν πάρα πολύ οι συνθήκες. Γιατί αρχίσαν να την εφαρμόζουν από την επόμενη μέρα. Άρα είχανε δόλο. Άρα ήτανε απόφαση την οποία είχαν για την πολιτική που θα εφαρμόζανε από πριν τις εκλογές, και εν γνώση τους λέγανε ψέματα, εν γνώση τους και από πρόθεση και με δόλο εξαπατούσαν τον ελληνικό λαό προκειμένου να αποσπάσουν την θετική τους ψήφο για να αναλάβουν την κυβέρνηση και να εφαρμόσουν αυτό το θεάρεστο έργο τους. Το ερώτημα λοιπόν, φίλοι, είναι μετά την διαπίστωση, για να μην μένουμε και εμείς στις διαπιστώσεις μόνο και τις καταγγελίες, ότι είναι από την αρχή η παρουσία των πάντων μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο που λέγεται κοινοβούλιο, ο Θεός να το κάνει, είναι αντισυνταγματική. Τι προβλέπει κάτι αυτό το ρημάδι το Σύνταγμα για αυτή την περίπτωση? Προβλέπει στην παράγραφο 4. Που λέει, μας λέει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσον εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο συνταγματικός νομοθέτης λέει, μας λέει ξεκάθαρα, ότι όταν το Σύνταγμα καταργείται, παραβιάζεται, όταν έχουμε αυτό που λέει σφετερισμό με οποιοδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας, οι Έλληνες όχι μόνο δικαιούνται αλλά και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Οποιοδήποτε, όχι μόνο δηλαδή αυτού ο οποίος είναι ο συνήθις ύποπτος όπως το 67, αλλά οποιουδήποτε, άρα και εναντίον εκείνων οι οποίοι το κατέλυσαν με άλλους τρόπους, δηλαδή με νομικοφανείς, όχι νόμιμους προς Θεού, νομικοφανείς τρόπους. Και όταν λέμε βία, δεν εννοούμε τη βία, δεν εννοεί τη βία μόνο η οποία ασκείται με το σώμα, με τη σωματική βία, αλλά και με την ψυχική, την ψυχολογική βία. Η βία δεν είναι μόνο σωματική, είναι και ψυχολογική βία. Λοιπόν, ερώτημα. Άρθρο 103 του Συντάγματος. Σας το διαβάζω ως έχει. Μισό λεπτάκι. Να πάμε εκεί να δούμε τι ακριβώς ορίζει, τι ακριβώς λέει. Στην παράγραφο 1, λοιπόν, το 103. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό. Οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα. Συνταγματικά, δηλαδή, ο νομοθέτης ορίζει και καθιστά υπεύθυνους για την τήρηση του Συντάγματος τους δημόσιους λειτουργούς.
Ερώτηση δεύτερη. Τι κάνουν αυτοί? Και κυρίως η ανώτατη κρατική λειτουργή, οι οποίοι κινούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Πόσο εφαρμόζουν αυτή την υποχρέωσή τους? Και αναφέρομαι στους πάντες, γιατί και το Σύνταγμα λέει επαφή της επαγγελματικών των Ελλήνων. Δεν κάνει διάκριση ούτε επαγγελμάτων, ούτε μορφωτικού επίπεδου, ούτε τίποτα. Είναι όλοι υπεύθυνοι. Και με το 103 που προσδιορίζεται και συγκεκριμένα και προβλέπει και συγκεκριμένη υποχρέωση στους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή στους κρατικούς λειτουργούς, λέω, τι κάνουν αυτοί? Και κυρίως οι ηγεσίες τους, κυρίως τα ανώτατα στελέχη τους, σε υπουργεία, σε οργανισμούς, στη δικαιοσύνη, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, παντού δεν εξαιρείται κανείς. Μιλάει για Έλληνες, δεν κάνει διάκριση επαγγελμάτων, είναι όλοι υπεύθυνοι, μηδενός εξαιρουμένου. Εφαρμόζουν την υποχρέωση αυτή που έχουν? Όχι. Συνεπώς είναι συνεργοί στο έγκλημα. Για φανταστείτε να είχαμε μια κρατική μηχανή που οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι λειτουργοί αυτής της κρατικής μηχανής να σεβόντουσαν τις υποχρεώσεις που έχουν κατά το Σύνταγμα. Θα μπορούσε να συμβεί το παραμικρό? Προφανώς όχι. Γιατί αμέσως, μόνο και μόνο να σταματούσαν να δουλεύουν. Τελείωσε. Δεν δουλεύουμε. Τέλος. Δεν πάμε στις υπηρεσίες μας. Δεν προσφέρουμε καμία υπηρεσία στον κατακτητή. Δεν προσφέρουμε καμία υπηρεσία σε αυτόν που παραβίασε το Σύνταγμα, στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να υπακούμε. Άρα αν δεν υπακούμε, έχουμε υπαιτιότητα, είμαστε υπεύθυνοι και εμείς. Και δεν θα πάρουμε εμείς ευθύνη για εσάς που, επειδή το καταλύσατε το Σύνταγμα από εκεί μέσα με διάφορα τερτύπια. Και δεν λέω με νόμους, γιατί νόμοι δεν υπάρχουν. Γιατί νόμος άλλωστε, όπως λέει πάλι το 120 στην παράγραφο 2, είναι εκείνος ο κανόνας δικαίου ο οποίος συνάδει με το Σύνταγμα. Δηλαδή να υλοποιεί, πρέπει να υλοποιεί το Σύνταγμα, να εξειδικεύει τη διάταξη, την κάθε διάταξη του Συντάγματος και να συμβαδίζει με αυτήν. Τίποτε άλλο. Μόνο αυτό. Άρα έχουν κάνει κάτι? Όχι. Δεν έχουν ευθύνη λοιπόν? Ναι. Πώς αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν? Με κατανόηση? Με άφεση αμαρτιών? Αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα και στο το ίδιο άρθρο πάλι, γιατί το έχουμε καταταλαιπωρήσει, αλλά καλό είναι να το ακούσουμε και αυτό. Στην παράγραφο 2 λέει ότι ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με βάση αυτό, αυτές τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και οι οποίες ορίζονται μέσα στον καταστατικό χάρτη, δηλαδή στη θεμελιώδη συμφωνία η οποία υπάρχει μεταξύ, μεταξύ λαού και εξουσίας. Γιατί αυτό δεν είναι μια μονομερής, μια επαχθής σύμβαση, επαχθής εις βάρος του λαού. Είναι ένα σύνολο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Δεν μπορείς συνεπώς συγγνώμη, να μου ζητάς τήρηση υποχρεώσεων όταν δεν σέβεσαι και αντίθετα, όχι μόνο δεν σέβεσαι, αλλά καταστρατηγείς τα δικαιώματά μου, τα οποία έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει εγώ να έχω μέσα σε ένα
ευνομούμενο πλαίσιο μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, αρκεί να τα σκεφτούμε, και αφού τα σκεφτούμε και πάρουμε θάρρος, γιατί θα πρέπει να έχουμε θάρρος όταν ξέρουμε, όταν γνωρίζουμε τι δικαιώματα έχουμε, να αντιδράσουμε ανάλογα. Και η αντίδρασή μας πρέπει να είναι συνολική, να είναι μαζική, να είναι οργανωμένη, να είναι συντεταγμένη. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε καταστάσεις οι οποίες θα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, θα είναι ανεξέλεγκτες δηλαδή, και σαν ανεξέλεγκτες μπορεί να είναι και επικίνδυνες. Η τήρηση των δημοκρατικών θεσμών, φίλοι μου, είναι αναγκαία συνθήκη για να ζει ο άνθρωπος σε συνθήκες ανθρώπινες. Θυμάμαι και ένα ψήφισμα που είχε εκδώσει, είχε βγάλει ο Δήμος Αθηναίων το 410 π.Χ. επί άρχοντος Δημοφάντου, που κάποια στιγμή θα το γράψω, να το φέρω, να το διαβάσω, να το ακούσουμε όλοι, τουλάχιστον να το ακούσουν αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως δεν το ξέρουν, που εκθίαζε εκείνον ο οποίος θα δολοφονήσει αυτόν που καταργούσε, που εκμεταλλευότανε τους δημοκρατικούς θεσμούς, αυτόν δηλαδή που θα κατέλυε τη δημοκρατία. Και τον εκθίαζε, έλεγε ότι έπρεπε να του δοθεί και αμοιβή, να του δοθούν τιμές, να γίνουν γιορτές με θυσία, με σφάγια κτλ. Και αν πεθάνει, αν σκοτωθεί και αυτός, τότε να, η μνήμη του να είναι αιωνία, να δοξάζεται και να και να και να. Γιατί αν δεν κατοχυρώσεις το δημοκρατικό πλαίσιο για να μπορείς να ζεις σαν ελεύθερος άνθρωπος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να ζει κανείς. Γιατί το να ζεις δούλος δεν έχει νόημα. Ένας κομβικός παράγοντας κατάλυσης του συντάγματος είναι η δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη είναι κατάπτυστη στο ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις, και κυρίως σε μεμονωμένους δικαστές, αναφέρομαι κατά βάση στα ανώτατα δικαστήρια, τα οποία έχουν καταλύσει όχι μόνο το σύνταγμα, αλλά εξαιτίας της κατάλυσης του συντάγματος έχουν καταργήσει ή έστω αναστείλει και ένα ολόκληρο πλέγμα του νομικού μας πολιτισμού. Πώς, χαρακτηρίζοντας την κατάλυση της εθνικής μας κυριαρχίας σαν αναγκαία προϋπόθεση λόγω έκτακτων συνθήκων. Πού τις βρήκε δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω δει πουθενά να αναφέρονται έκτακτες συνθήκες, κατάλυση εθνικής κυριαρχίας για έκτακτες συνθήκες, και ποιες είναι αυτές. Ποτέ πουθενά μέσα στο συνταγματικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε. Παρ' όλα αυτά έχουν καταστρατηγήσει και αυτό, εκδίδοντας αυτές τις αποφάσεις και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος. Από τη στιγμή εκείνη και μετά λοιπόν έχουμε μια σωρία παραβιάσεων του νομικού μας πολιτισμού. Παραδείγματος χάρη, ας δούμε τι συνέπειες έχει αυτό στην καθημερινότητά μας, για τις διάφορες συναλλαγές μας με τράπεζες και όχι μόνο. Λέει λοιπόν ας πάμε λίγο στον αστικό κώδικα. Στο άρθρο 150, όποιος εξαναγκάστηκε σε δήλωση βούλησης με απειλή που ασκήθηκε παράνομα ή αντίθετα προς τα χρηστά ήθη από άλλον ή από τρίτον, έχει δικαίωμα να ζητήσει να ακυρωθεί η δικαιοπραξία. Δεν έχουμε απειλή? Δεν μας απειλούν συνεχώς οι τράπεζες, οι εφορίες και όχι μόνο? Και παραπέμπει στα χρηστά ήθη και θεωρεί άκυρη τη δικαιοπραξία. Και ας δούμε λοιπόν
τι σημαίνει Χριστά ήθη, γιατί είναι μία λέξη, είναι δύο λέξεις οι οποίες είναι άγνωστες στον πολυκόσμο και θεωρεί ότι πρέπει να είναι καλό παιδί, ας πούμε, και να τρώει όλο το φαγητό. Όχι, δεν είναι αυτό. Χριστά ήθη, 179 του αστικού κώδικα. Άκυροι ως αντίθετοι προς τα Χριστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία με την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα, νομικά τη βλακεία τη λένε κουφότητα για να μην πούνε σε απαλλάσσω λόγο βλακεία στο δικαστήριο, λέει σε απαλλάσσω λόγο κουφότητας. Λοιπόν, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνομολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτον για κάποια παροχή περιουσιακά ωφελήματα που κατά τις περιστάσεις βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή. Αυτά λοιπόν, αυτός είναι λοιπόν ο ορισμός των Χριστών ηθών για τα οποία μίλησε το 150 προηγουμένως, όπως είπαμε. Και πέστε μου εσείς τώρα, όταν από τις τράπεζες σας πέραν τηλέφωνο και σας πάγαν τα αυτιά για να πάνε να πάρετε δάνεια, τι καλά που είναι, τι ωραία που είναι για να πάτε με διακοπές, με τα διακοποδάνεια ή τα ολυμπιακοδάνεια, να πάτε να δείτε τον Ολυμπιακό στο Champions League, ας πούμε στο εξωτερικό, όταν έπαιζε εκεί. Τι σας κάνανε, δεν εκμεταλλευότανε την κουφότητα ή την βλακεία σας ή την απειρία σας για να συνομολογήσετε αυτή τη συνθήκη, αυτή τη σύμβαση? Αυτές είναι άκυρες. Θα έπρεπε, δηλαδή, κανονικά, κάποιος που έχει πάρει ένα δάνειο από τράπεζα, θα έπρεπε το δάνειο αυτό να θεωρείται άκυρο, γιατί είτε υπήρχε ένας οριμαγδός παραπληροφόρησης, και όχι απειλής αλλά παραπληροφόρησης και εξαπάτησης του κοινού συστηματικά από τις τράπεζες, ελάτε να πάρετε δάνεια, δεν τρέχει τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα, χαμηλά επιτόκια, έχετε μεγάλα περιθώρια, παίρναγες απ' έξω από την τράπεζα και σε μαζεύανε, σε βάλουν μέσα για να σου δώσουν κάρτα. Και πέρα από αυτό έχουμε και μια άλλη διάταξη η οποία μας λέει τα εξής. Μισό λεπτάκι να το δω. Μάλιστα, είναι η απρόπτη μεταβολή συνθήκων, το άρθρο 388 του αστικού κώδικα. Τι σημαίνει η απρόπτη μεταβολή συνθήκων, με δύο λόγια? Πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου και το πρωί ξυπνάω αγκαλιά με το γείτονα. Για να τη δούμε λοιπόν τι ορίζει το 388. Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως εν όψη της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφωτεροβαρού σύμβασης μεταβλήθηκαν ύστερα από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και από την καταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη εν όψη και της αντιπαροχής έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξ ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμα κλπ. Δηλαδή δεν έχουμε εδώ την απρόπτη μεταβολή συνθήκων? Μπορούσε να φανταστεί κανείς ο έρμος ο πολίτης ότι παίρνοντας ένα δάνειο για το οποίο είχε κάνει τον λογαριασμό του ότι μπορεί να το εξυπηρετεί γιατί είχε δουλειά, είχε το εισόδημα εκείνο με το οποίο μπορούσε να αντικρίσει αυτή την υποχρέωσή του και το έπαιρνε το δάνειο για τις ανάγκες του, είτε ήταν στεγαστικές είτε ήταν καταναλωτικές, γιατί δεν κυκλοφορούσε χρήμα και δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πάρει αμέσως εκείνο το αγαθό το οποίο είχε ανάγκη και κατέφευγε σε ένα δανεισμό μέσω της πιστωτικής κάρτας, μπορούσε ποτέ να προβλέψει, να φανταστεί ότι θα ξύπναγε ένα πρωινό και θα χάνε τη δουλειά του, θα κλείνε το μαγαζί του, θα κλείνε την επιχείρησή του, θα μένε άνεργος, θα μένε άστεγος?
Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό? Αν δεν είναι αυτή απρόοπτη μεταβολή συνθήκων για την οποία μας μιλάει αυτό που λέμε ο νομικός μας πολιτισμός μέσω του άρθρου 388 του αστικού κώδικα, τότε ποιος είναι, ποια είναι ακριβώς η απρόοπτη μεταβολή συνθήκων, ποια άλλη μπορεί να είναι? Και όμως από τη στιγμή κατά την οποία τα ανώτατα δικαστήρια έχουν νομιμοποιήσει την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας λόγω έκτακτων συνθήκων, έχουμε και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα. Διαφορετικά δεν θα υπήρχαν, γιατί και τα δικαστήρια θα ήταν ελεύθερα να εφαρμόσουν αυτό, τις διατάξεις αυτές που προβλέπονται, για να αποδώσουν τη δικαιοσύνη εκείνη όπως θα έπρεπε να αποδίδεται. Όμως δεν μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε βέβαια, αλλά χρειάζονται δικαστές με πολύ υψηλό συνέστημα ευθύνης και αποφασιστικότητα για να το πράξουν. Μερικοί το κάνουν, αλλά δυστυχώς είναι μια μικρή μειοψηφία. Δεν έχουν το σθένος ενός Πολυζωίδη, δεν έχουν το σθένος ενός Τερτσέτη. Έχουν το σθένος ενός παρία, ενός γραφειοκράτη και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρω, δηλαδή, θα ζήσουμε έτσι? Να σκεφτούμε λιγάκι εάν το αποδεχόμαστε. Να σκεφτούμε λίγο εάν αποδεχόμαστε το να ζούμε σε ένα καθεστώς απολυταρχικό, σε ένα καθεστώς κατοχικό, και να μην κάνουμε τίποτα. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι αδύνατον, δεν θα μπορέσω ποτέ να το ανεχθώ, και όσο υπάρχω θα βρίσκομαι πάντα σε μια έξαρση ψυχική με όσες δυνάμεις διαθέτω, και θα καλώ όλους εσάς να έρθετε μαζί μας να συμπορευτείτε για να τους ανατρέψουμε όλους μαζί. Δηλαδή, θα το πω ξεκάθαρα, εγώ σας καλώ σε επανάσταση. Ναι, επανάσταση. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω να κατεβαίνετε μπροστά στο κοινοβούλιο όλοι, και να έρθω να μπω πρώτος μπροστά από όλους εσάς, να χτυπήσουν εμένα πρώτο, αλλά να είμαστε όλοι εκεί για να τους ανατρέψουμε, να τους καλέσουμε να ξεκουμπιστούν από εκεί μέσα, να βγουν έξω, να τους συλλάβουμε, και κόσμια φερόμενοι και σαν δημοκρατικά άτομα να τους κρατήσουμε χωρίς να τους αγγίξουμε καθόλου, και να τους στείλουμε σε μια δικαιοσύνη η οποία δικαιοσύνη προηγουμένως να έχει αποκαθαρθεί από όλα τα ζυζάνια και από όλα τα αρπετά που υπάρχουν εκεί μέσα, για να τους δικάσει έτσι όπως πρέπει να τους δικάσει, για να αποδοθούν οι ευθύνες στο μέτρο των ευθυνών που έχει, που κρίνει ότι έχει ο καθένας από αυτούς. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί, όλους μαζί. Και πριν κλείσω, θέλω να σας ενημερώσω για την επόμενη Τρίτη, να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν θα μπορέσω να είμαι. Έχω μια οικογενειακή υποχρέωση η οποία είναι πολύ σοβαρή, και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ. Θα είμαι με το μυαλό μου, αλλά όχι με το σώμα μου, όχι με την ψυχή μου εδώ, γιατί η ψυχή μου λέει ότι λέει και τίποτε άλλο. Δεν τα λέει κανένα χαρτί. Από το χαρτί σας διαβάζω μόνο τις διατυπώσεις, για να μην υπάρξει καμία παρερμηνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη μεθεπόμενη Τρίτη πάλι μαζί. Καλή σας μέρα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.